Πόσον καιρό έχει να κάνεις Αριστοτρίτη? Πόσο? Κρατώ εδώ το κουλπούλιο. Πόσον καιρό? Έχει από τον Ιούλιο. Να θυμούμε. Νομίζω. Έχει πάρα πολύ καιρό. Μπορεί και από τον Ιούνιο. Μας έχεις εγκαταλείψει. Είδες τη λάμπα μου πίσω, είναι έξυπνη. Τι έκαμε έξυπνη? Η λάμπα μου, έχω εδώ μια εφαρμογή και πες μου τι θέλεις να σου κάνω. Τώρα την έχω... Μπορώ να σου τη βάλω να γίνει cozy, μπορώ να σου τη βάλω να γίνει relax, μπορώ να σου τη βάλω να γίνει fireplace, μπορώ να σου τη βάλω να γίνει forest. Μ' αρέσει. Μπορώ να σου την κλείσω τέλεια. Τέλεια. Μπορώ να σου την κλείσω. Μπορώ να σου την ανοίξω. Ήφερα παιχνίδι. Κατάλαβες. Μπράβο. Βρήκα παιχνίδι! Δεν που το έχουμε, έχουμε το στο. Τι το θέλεις? Forest, πράσινο. Βλέπεις ότι το forest είναι πράσινο. Ναι. Το fireplace είναι κόκκινο. Το relax είναι χαλαρωτικό. Τι το θέλεις? Cozy. Relax. Θες το relax? Ριλαξάρισε, κυρία μου. Και το σκελί να γίνει relax όμως. Και το σκελί. Όταν έρχεται μία κοπέλα στο σπίτι μας, δεν την ορμούμε. Είπαμε. Να σου στείλω ένα βίντεο που, του... που μέσα στο αυτοκίνητο και κοροϊδεύω τον κάμπνο τον πώς γελά. Πώς αναπνέει και γελά. Είναι πειρα... Είσαι πειραχτή, ριλάκι μου. Είναι πειραχτικός. Κάτσε κάτω. Να είναι αναστατωμένο τώρα το μωρό. Α? Αναστατωμένο. Να σου πω τι έννοια. YouTube. Κάτσε να σε βάλουμε παραπάνω μες στο πλάνο, ρε φίλε. Έλα. Και εσύ μες στο πλάνο. Ναι, από το χάσεις, έλα και μου. Πρώτος και καλύτερος. Πώς σε πέρασες? Μη μας πεις. Τέλειωσε. Τελείωσαν οι Πανελλήνιες. Τώρα αναμένουμε τα αποτελέσματα. Οκ, okay, πότε βγαίνω? 29-30 εκεί. Του Σεπτέμβρη. Εντάξει, ρε. Θα τηγανίζεσαι ακόμα 2 εβδομάδες. Είναι του Σταυρού σήμερα. Θα ζήσουν οι Σταύροι, Σταυρούλοι. Ναι. Εσύ τι κάνεις? Έγραψα. Έγραψα. 120.000 λέξεις. Μπράβο, αγάπη μου. Και πότε τελειώνεις? Είδες με, τέλειωσα. Α, τέλειωσα. Είναι στην επιμέλεια. Τέλεια. Η επιμελήτρια δεν έχει, δεν δίνει σημεία ζωής. Πρέπει να παίρνει έναν γυναίκα. Έστειλε μου την πρώτη ημέρα, έστειλε μου ένα δείγμα και λέει μου εντάξει και λέω της ναι και λέει μου θα σε ενημερώσω. Είχα ζημιά έκτοτε, Μαϊό. Εντάξει, έβαλαν τις πολλή δουλειά. Ανά μου τι. Πολλά καλή. Και θα κάνει και η Αναστασία το εξώφυλλο, τώρα σου δείξω. Ένα προσχέδιο εξωφύλλου. Α, τέλειο. Mm. Πάρα πολύ ωραίο. Ναι, φαίνεται πολύ ωραίο. Η γραμματοσυρά. Είναι το τελικό, αλλά είναι προσχέδιο. Πάρα πολύ ωραίο. Ναι. Μου αρέσει. Και εμένα. Ήταν να πάω τον Οκτώβρη να κάνω σεμινάρια στην Αθήνα, αλλά εκλογεύονται πάλι. Έχουν εκλογές. Όλων εκλογές έχουν αυτή η χώρα. Ναι, και επειδή εκλέγουν τους καλύτερους. Ναι, πάντα. Είναι συνα πράγμα. Είναι φρικιαστικά αυτά τα πράγματα που έγιναν αυτό το καλοκαίρι. Κάθε πέρσι και καλύτερα με τα καλοκαίρια. Κάθε περσινό καλοκαίρι είναι και καλύτερο. Δύσκολα πολύ. Και τώρα ακόμη υπάρχουν προβλήματα. Φυσικά. Ο κόσμος ακόμη δεν έχει νερό, δεν έχει ρεύμα. Πολύ δύσκολα. Ανακάλυψα και το φαινόμενο Μπέος. Παναγία μου. Έχουμε σωτηρία σε αυτό που το πω. Εγώ πιστεύω ότι μόνο να ό,τι κάνουμε μόνοι μας. Ό,τι κάνουμε μόνοι. Ναι. Ξεκουράστηκες καθόλου? Όχι. Δεν είσαι η μοναδική. Έχει πολύ κόσμο που δεν ξεκουράστηκε και περιμένει να πάει δουλειά για να ξεκουράσει. Εντάξει, ήταν περίεργο καλοκαίρι, δύσκολο. Και οι φωτιές, και οι πλημμύρες, και η δολοφονία του Αντώνη. Πάρα πολύ δύσκολο. Πάρα πολύ δύσκολο. Είναι η σύψυχη διαφθορά
φαίνονται πλέον καθημερινά. Χειρότερα τα πράγματα που παλιά, λες, ε. Ναι, είναι, δεν οδεύουμε καλά η ανθρωπότητα, δεν πάμε καλά. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Εν υπήρχαν όμως στο παρελθόν έτσι περίοδοι που πήγαινε καλά η ανθρωπότητα και μετά επανήλθε. Δεν ξαναδείς, αυτό που χρειάζεται να γίνει είναι να ξυπνήσουμε όλοι εμείς και να πάρουμε τη ζωή στα χέρια μας και γενικότερα να κάνουμε, να δούμε τον εαυτό μας, να σταματήσουμε να τα περιμένουμε όλα από το κράτος, από τους φορείς, από όλα αυτά. Μας έχει απογοητεύσει το κράτος. Ναι, ακριβώς. Ναι, μας έχουν απογοητεύσει οι φορείς. Νομίζω ότι η αίσθηση ασφάλειας που είχαμε από το κράτος και τους φορείς ήταν ψευδέστηση, ήταν πραγματική αίσθηση ασφάλειας και στην Κύπρο, κόρη. Μα μας το έχουν αποδείξει πολλάκις με πάρα πολλά εγκλήματα και γεγονότα που έγιναν και ήταν απόν. Και μόνο οι άνθρωποι από μόνοι τους, όταν είναι άνθρωποι με αλφα κεφαλαίο, μπορούν να βοηθήσουν σε τέτοιες περιπτώσεις. Υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι. Έχει, ναι. Υπάρχουν έχει, αυτοί οι άνθρωποι, αλλά είναι, δεν βγαίνουν να τους βλέπουμε. Δεν, είναι, δεν προβάλλονται. Δεν προβάλλονται, δεν φαίνονται ήρωες. Είναι μόνοι τους οι άνθρωποι. Νιώθουν μόνοι τους την ανάγκη να κάνουν ό,τι κάνουν, χωρίς να προβάλλουν τον εαυτό τους. Και αυτούς πρέπει να ψάξουμε. Υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι. Mm. Απλά είμαστε συνηθισμένοι να γνωρίζουμε μόνο αυτούς που βγαίνουν και φωνάζουν τα κατορθώματα τους, χωρίς επί της ουσίας να, είναι, να έχουν κατορθώσει κάτι ουσιαστικό. Υπάρχει αισιοδοξία στο, δηλαδή αν πιστέψουμε ότι μπορούμε μόνοι μας να κάνουμε αρκετά πράγματα, μπορούμε. Σίγουρα θα αλλάξουν τα πράγματα, αλλά πρέπει να ξυπνήσουμε, γιατί ακόμα κοιμόμαστε, ακόμα νομίζουμε ότι... Μπορούμε. Μπορούμε και έλλειψες. Και τώρα θα αρχίσουμε από την ερχόμενη Αριστοτρίτη, θα την έχουμε. Την αφήσαμε να κάνει ένα διάλειμμα γιατί η κοπέλα ήταν σε κατάσταση νεκτάκτου ανάγκης. Εντάξει, Λάκη μου, εντάξει. Εντάξει, δεν την αγγίζω, δεν την αγγίζω, εντάξει, εντάξει. Δικιά σου. Μα δεις το ύφος του, δικιά σου. Είναι δικιά σου η κοπέλα, δεν την αγγίζω. Εντάξει. Τώρα δεν ξέρω, είσαι ναρκισσιστικό σκυλί, είσαι ιδιωτικό σκυλί, δεν έχω υπόψη μου τι είσαι. Είναι χτυτικό σκυλί. Χτυτικό σκυλί είναι, αλλά χτυτικό με όλους. Μέχρι το κινητό μου μύρισε. Εν τη σκυλίτσα σου μύριζε το κόρη τώρα. Λοιπόν, την ερχόμενη Τρίτη θα έχουμε ένα Αριστοτρίτη. Και όσο κι αν είναι δύσκολα τα πράγματα, όσο κι αν δυσκολευόμαστε, θα το παλέψουμε. Και θα αγωνιστούμε. Γιατί δεν έχουμε άλλη επιλογή. Καμία. Καμία άλλη επιλογή δεν έχουμε. Δεν υπάρχει επιλογή άλλη. Μία είναι η επιλογή. Προσπάθεια για πρόοδο. Εξέλιξη. Συνέρθω. Μένα με είδες πώς έγινα. Μια κούκλα είσαι. Τι να σου πω που πηγαίνουμε κάθε βράδυ είναι 7 χιλιόμετρα περπάτημα. Τέλεια. Και η ζυγαριά μας πάει πάνω-πάνω γιατί προφανώς έχουμε γεμίσει μύες. Έχεις γεμίσει μύες. Εγώ και ο Λάκης είμαστε δύο μυαλόδια άτομα. Αυτό είναι. Βλέπεις ότι είμαι έτσι σαν τον Παλαιστίνο Σουμ. Είσαι έτοιμη να δώσεις μπουνιά. Μπουνιά σε όλα. Σκυλάκι! Θα ξεκινήσεις τη νέα χρονιά δυναμικά. Σκυλάκι! Σκυλάκι! Α! Σου κρώω τον κόδωνα του κινδύνου! Θα κλειστείς εις το κλωδίον σου εάν συνεχίσεις! Φύγε από την κοπέλα! Φύγε από την κοπέλα! Ξέρεις ότι έχω κουδούνια τώρα. Ξέρω, τα έχω εντοπίσει τα κουδούνια. Κάτσε κάτω. Είναι τα μπάνα που πρέπει να φέρεις με τούτα που γίνονται φυσικά. Όχι κουδούνια, κουδούνια. Τι είναι αυτά. Να περάσει ο σκύλος. Λάκη μου. Έλα, είναι πρωταγωνιστής. Δεν γίνεται να είσαι συνέχεια στο προσκήνιο. Περνάς μια ναρκισσιστική φάση. Πρέπει να πας στο παρασκήνιο για κάποια φορά. Να σου κάνει αριστονή και με πιάει να δούμε να που γίνεται με την πάρτι σου. Δεν έχει βγει για σκύλους η αλήθεια. Σου κάνουμε ένα MMPI. Α?
Το MMPI είναι το τεστ προσωπικότητας για τις αρέσεις ναρκισιστικά στοιχεία. Και όλα τα υπόλοιπα, όχι μόνο ναρκισιστικά. Επειδή ρωτούν όλοι, μήπως είμαι ναρκισός, αλλά να κάνετε πάντα σε αριστονή και να σας κάνει MMPI και γίνεται online, ναι. Γίνεται online, αλλά εντάξει, είναι επίπονη διαδικασία. Έτσι, έχει 586 ερωτήσεις. Ναι, αλλά μα θες να μάθεις αν είσαι ναρκισός ή όχι. Πρέπει να κάνεις υπομονή. Δείχνει και τη συνεξάρτηση. Δείχνει κάποια στοιχεία και μετά κάνω δεύτερο τεστ για συνεξάρτηση. Έχεις άλλο τεστ για συνεξάρτηση. Κυρίες και κύριοι. Αυτοί που θέλουν, τους ταράζω στα τεστ, αλλά μαθαίνω στο τέλος. Κάτι έχω ακούσει ότι άμα πάμε στην Αριστονίκη μας τεστάρει πολύ. Κάτι έχω ακούσει. Ρε σταμάτα, γε μου, Παναγέ μου. Τι να πει κανείς. Είσαι ο καλύτερος. Ναι, λάκη μου, είσαι άτε. Πήγαινε τώρα, κάτσε. Κοίτα. Γερνάς, βγάζεις ασπιστήριο στο κολά μου, γερνάς. Γεια. Yeah.